Χριστός Χριστέ μου, Θεός ημών, το Πασόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέψας αυτοίς το πνεύμα, το φως των λιθινών, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπο ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναβράντους Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Με τη χάρη του Θεού θα πούμε λίγα λόγια για τη συνείδηση και ότι το ψεύτικο δεν αναπάβει. Η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού στον άνθρωπο, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος στο βιβλίο «Πνευματικός Αγώνας» που έχει εκδοθεί από το μοναστήρι της Ουρωτής. Ο καλός Θεός, λέει, έδωσε στους πρωτόπλαστους τη συνείδηση, τον πρώτο Θείο Νόμο και τη χάραξε βαθιά στις καρδιές τους και από τότε ο κάθε άνθρωπος την παίρνει κληρονομιά από τους γονείς του. Και όταν δεν ενεργεί σωστά, αυτή δουλεύει μέσα του, τον ελέγχει και τον οδηγεί στη μετάνοια. Αλλά θα πρέπει ο άνθρωπος να κάνει σωστή πνευματική εργασία και να μελετάει τη συνείδησή του για να μπορεί να ακούει πάντοτε τη φωνή της. Να προσέχει δηλαδή πάρα πολύ το τι του λέγει η συνείδησή του. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι δεν προσέχουμε τη συνείδησή μας, την καταπατάμε, κοφεύουμε, οπότε μετά αυτή δεν λειτουργεί ή μπορεί να λειτουργήσει και λανθασμένα, γιατί υπάρχει εκτός από την συνείδηση, την καπακομένη, όπως την ονομάζει ο Άγιος Παΐσιος, που ενώ ελέγχεται ο άνθρωπος από τη συνείδησή του για κάτι κακό που έκανε, μετά δεν το εξομολογείται, δεν διορθώνεται, έρχεται κάτι άλλο και σαν καπάκι μπαίνει επάνω σε εκείνα τον έλεγχο που είχε φέρει και μία λύπη και έρχεται μετά μία χαρά από ένα άλλο γεγονός. Καπακώνεται η λύπη και ξεχνιέται η αμαρτία που θα πρέπει να εξομολογηθεί ο άνθρωπος. Ούτε λοιπόν να φημώνουμε τη συνείδησή μας, ούτε να την καπακώνουμε, ούτε και να την διαστρέφουμε. Γιατί φτάνουν κάποιοι άνθρωποι να καυχόνται για τις αμαρτίες τους και για τις φοβερές εγκληματικές ενέργειές τους πολλές φορές και να καυχόνται ότι είναι αυτά κατορθώματα και έτσι δημιουργούν μέσα τους μια διεστραμμένη συνείδηση, μια λανθασμένη συνείδηση και αυτή την προβάλλουν και προς τα έξω. Υπάρχουν και άλλοι που φτιάχνουν έναν ψεύτικο κόσμο. Γέροντα ρώτησαν κάποτε τον Άγιο Παΐσιο σχετικά με αυτό. Αν κάποιος έχει κάνει ένα δικό του κόσμο, γιατί πιστεύει στο λογισμό του, έχει κάνει ένα δικό του κόσμο γιατί πιστεύει ότι μπορεί να, γιατί πιστεύει στο λογισμό του. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να βοηθηθεί από την προσευχή των άλλων. Τι ανάγκη έχει να βοηθηθεί, απάντησε ο Άγιος Παΐσιος, αφού έκανε έναν δικό του κόσμο. Μικρό πράγμα είναι να κάνεις έναν ολόκληρο κόσμο, να κάνει κανείς έναν ολόκληρο κόσμο δικό του. Το λέει ειρωνικά βέβαια ο Άγιος, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ κακό.
να ζει κανείς σε ένα ψεύτικο κόσμο. Κοίταξε, λέγει, αν κάποιος με το λογισμό του κάνει ένα δικό του κόσμο, νομίζεις ότι έχει ανάπαυση, ότι αισθάνεται δηλαδή χαρά? Ψέμα είναι. Το ψέμα δεν πληροφορεί τον άνθρωπο. Δεν τον ηρεμεί, δεν τον ησυχάζει. Ας πούμε, αναγκάζεται κανείς, κάποιος, ένας, να πει ένα ψέμα για να γλιτώσει κάποιον. Μπορεί να το γλίτωσε ακόμα και από θάνατο. Αλλά το ψέμα που είπε δεν πάβει να είναι μισή αμαρτία. Ή λέει κανείς καμιά φορά με καλό λογισμό ένα ψέμα για να βοηθήσει μια περίπτωση να μην δημιουργηθεί σκάνδαλο. Παραδείγματος χάρη, έρχεται στο μοναστήριο ένας γνωστός κρυφά να πει κάποιο πρόβλημα της οικογένειάς του για να ξεσκάσει. Έρχεται μετά, ας υποθέσουμε, ο αδελφός του και σε ρωτάει, «Πέρασε από εδώ ο τάδε?» Αν του πεις «πέρασε», θα δημιουργηθεί ολόκληρο θέμα, γιατί ο άλλος εκτίθεται. Οπότε λες «δεν ξέρω», γιατί αν πεις «ήρθε», μπορεί να πάει ακόμα και να τον δείρει. Αυτό είναι άλλο. Αλλά πρέπει να προσέξει κανείς, γιατί αν συμβούν 3-4 τέτοια περιστατικά, σιγά σιγά μπορεί να προχωρήσει και πιο πέρα. Να συνηθίσει να χρησιμοποιεί το ψέμα στα καλά καθούμενα και να αποκτήσει λανθασμένη συνείδηση. Να φτάσει να λέει ολόκληρα παραμύθια χωρίς να τον πειράζει καθόλου η συνείδηση. Αυτό γίνεται ύστερα επιστήμη. Πώς τα ταιριάζουν μερικοί τα ψέματα αν εξασκηθούν, θαυμάζει ο Άγιος Παΐσιος. Ολόκληρο παραμύθι μπορούν να πλάθουν και να σε πείθουν. Έτσι είναι και μια ασθένεια, η λεγόμενη μυθομανία, που ο άνθρωπος φτιάχνει ιστορίες με το μυαλό του. Τρομερές ιστορίες, φοβερές και πολύ πιστευτές. Είχε έρθει στο καλύβι μια φορά, λέει ο Άγιος Παΐσιος, κάποιος γνωστός μου. Ήταν εκεί και μια συντροφιά πατριώτες ενός παιδιού που του είχα βοηθήσει. Αυτό το καημένο, ενώ ήταν έξυπνο, καλό παιδί, ήταν τεμπέλικο. Δεν ήθελε να δουλεύει. Είχε μάθει να γυρίζει. 4 χρόνια προσπαθούσε να τον φέρω σε λογαριασμό. Είπα λοιπόν εκείνη τη φορά στους πατριώτες του, φροντίστε αυτό το παιδί για καμιά δουλειά. Έχω προσπαθήσει κι άλλες φορές να το βοηθήσω. Το είχα στείλει και στην Καστοριά σε κάτι γνωστούς να μάθει γουναράς, αλλά έφυγε. Νέος είναι, κρίμα να χαραμιστεί. Μια μάνα έχει, πέθανε ο πατέρας του. Αρχίζει τότε εκείνος ο γνωστός μου να λέει στους άλλους. Ναι, είχαμε φροντίσει με τον πατέρα Παΐσιο να πάει το παιδί να μάθει εκεί πέρα γουναράς. Και έπειτα όταν έφυγε από εκεί, πόσα χρήματα έδωσα στα τηλεγραφήματα που έστειλα στα αφεντικά του για να μην ανησυχούν. Ότι πήγε δηλαδή στους γουναράδες και έφυγε μετά και αυτός έκανε τηλεγραφήματα στα αφεντικά για να μην ανησυχούν που έφυγε το παιδί. Αλλά δεν πειράζει, αυτά δεν συζητιούνται. Είχα πει τότε στον πάτερ ότι δεν στρώνει. Τι λέει, σκέφτηκα, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Γιατί τα έλεγε μπροστά του. Δεν ήθελα να πω και τίποτα για να μην τον προσβάλλω. Ενώ πρώτη φορά άκουγε το θέμα, έπλασε ολόκληρο παραμύθι. Ότι είχαμε φροντίσει μαζί για εκείνο το παιδί. Ότι βρήκαμε λύση να πάει να μάθει γουναράς κλπ. Όπως τα έλεγε και εμένα με προβλημάτισε. Άρχισε να αμφιβάλλει και ο Άγιος δηλαδή για τον εαυτό του. Λέει, μήπως γίνανε αυτά που λέει. Και τη ρωτάει η μοναχή, μπροστά σας τα έλεγε? Μπροστά μου τα έλεγε. Ήταν και οι άλλοι. Τι καταλάβαινε, λέγει ο Άγιος. Εκείνη τη στιγμή αισθανόταν μια ικανοποίηση εγωιστική, αλλά μετά βασανιζόταν. Είχε μήπως ειρήνη μέσα του. Έκανε ένα κομπασμό, μια ρητορική, έτσι, προβολή του εαυτού του. Ψεύτικη. Όταν ένας άνθρωπος λέει κάποιο γεγονός λίγο μεγαλοποιημένο,
Ναι, με λίγη σάλτσα. Από καινοδοξία το κάνει. Έμα από τι το κάνει, λέει ο Άγιος. Από καινοδοξία, από εγωισμό τα λέει. Τι θα βοηθήσει έναν τέτοιον άνθρωπο να το διορθώσει αυτό? Απάντηση του Αγίου. Να πάψει να λέει ψέματα. Πρέπει να ξέρει ότι το ψέμα, ακόμα και όταν έχει ελαφρυντικά, όπως στην περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου, και για να σωθεί, λέει κάποιος ένα ψέμα για να τον καλύψει, όπως στην περίπτωση του Αγίου Διονυσίου, που κάλυψε το φωνιά του αδερφού του, για να μην τον πιάσει η αστυνομία, να φυλακίσουν και τον τιμώρησαν πολύ αυστηρά. Αλλά παρόλα αυτά, λέει και αυτό ακόμα, δεν πάθει να είναι μισή αμαρτία. Μπορεί οι γέροντα να μας δώσουν κάτι για να μας οικονομήσουν και, και εμείς να νομίζουμε ότι μας το έδωσαν γιατί το αξίζουμε. Κοίταξε, αν σου πω, λέει ο Άγιος, εσύ αδελφή μπορείς να φτάσεις στα μέτρα της Αγίας σου. Μπορεί να χαζογελάσεις λίγο, αλλά μέσα σου ανάπαυση δεν θα έχεις. Γιατί ξέρει ότι δεν είναι δυνατόν να φτάσει στα μέτρα της Αγίας της. Είναι πολύ χαμηλά αυτά. Το ψεύτικο, λέει ο Άγιος, δεν αναπαύει, γιατί δεν έχει χάρη Θεού. Και ο άδικος που αδικεί και λέει «αυτό είναι δικό μου», δεν αναπαύεται. Γιατί τον ελέγχει η συνείδησή του. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους αυτή τη φωνή του Θεού που τους πληροφορεί ότι αυτό είναι λάθος, αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Έτσι λοιπόν και ο άδικος που έχει αρπάξει τα ξένα κτήματα, την ξένη περιουσία και λέει αυτό είναι δικό μου, δεν αναπαύεται. Να, οι Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη, αν και πέρασαν τόσα χρόνια από την άλωση, όταν βλέπουν τους Έλληνες που πηγαίνουν εκεί, νιώθουν ότι έχουν ένα αρπαγμένο πράγμα και κοιτάνε σαν να ήρθε ο ιδιοκτήτης. Και είναι Τούρκοι και πέρασαν τόσα χρόνια. Προσωπικά να καταθέσω εκεί, όταν είχαμε πάει ένα προσκύνημα στη Σμύρνη, είμαστε εκεί στην παραλία, βλέπαμε αυτό που λέει εδώ ο Άγιος, το βλέπαμε στο βλέμμα των αστυνομικών. Πώς μας κοίταζαν. Με φόβο, σαν να ήρθαν τα αφεντικά τους, όπως λέει και εδώ ο Άγιος. Γιατί ξέρουν ότι όλα αυτά δεν τους ανήκουν, τα έχουν αρπάξει. Παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια. Η σωστή συνείδηση πληροφορεί τον άνθρωπο σωστά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα, λέει ο Άγιος Παΐσιος, στον άνθρωπο από την αναπαυμένη συνείδηση. Λένε είναι το πιο μαλακό μαξινάρι που ο άνθρωπος κοιμάται ήσυχα όταν έχει τη συνείδησή του αναπαυμένη. Είναι μεγάλο πράγμα να μην σε πειράζει η συνείδησή σου. Ότι μπορούσες να κάνεις και κάτι άλλο και δεν το έκανες. Υπάρχουν τα αμαρτήματα της ελλείψεως, που είναι αυτά αμαρτήματα. Παραδείγματος χάρη, μπορείς να διορθώσεις κάποιον, το παιδί σου ή κάποιον άλλον, να του πεις έναν καλό λόγο, να σταματήσει να βλάπτεται, να καταστρέφεται και δεν το έκανες, το άφησες, σιώπησες. Βρέθηκες μπροστά σε μία κόρη που πάει να κάνει έκτρωση και δεν είπες τίποτε. Και γίνεσαι επομένως στην ένοχη και σε χτύπτει η συνείδησή σου. Ή ένας άλλος βλαστημάει μπροστά σου και δεν λες τίποτε. Και έρχεται η συνείδησή σου και σε χτύπτει. Λοιπόν, είναι μεγάλο πράγμα, λέει ο Άγιος, να μην σε χτύπτει. Να έχεις μέσα σου ειρηνική τη συνείδησή σου ότι έκανες σε κάθε περίσταση, σε κάθε περίπτωση αυτό που έπρεπε να κάνεις. Και να μην σε χτύπτει και να σου λέει ότι μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο και δεν το έκανες. Όταν είναι έτσι η συνείδηση αναπαυμένη, τότε έχει ο άνθρωπος μια εσωτερική συνεχή χαρά και όλη του η ζωή είναι πανηγύρι. Αυτή η εσωτερική χαρά δίνει την πνευματική δύναμη. Μετά ο άνθρωπος έχει πνευματικές δυνάμεις για να πράξει το καλό. Και μπορεί να το βλέπουν και άλλοι και να θαυμάζουν πώς κάνει τέτοια πράγματα και τόσα πράγματα και δεν κουράζεται πνευματικά. Παίρνει δύναμη από το Θεό, φυσικά από τη χάρη του Θεού,
αλλά και από το ότι έχει ειρηνική τη συνείδησή του, δεν τον τύπτει η συνείδησή του να βασανίζεται από μόνος του με τις τύψεις του. Γέροντα, πώς θα καταλάβει κανείς ότι είναι ευάρεστο στο Θεό αυτό που κάνει? Και απαντάει ο Άγιος: έχει ο άνθρωπος εσωτερική πληροφορία. Αυτή η εσωτερική πληροφορία είναι ο Θεός, είναι η συνείδηση, η φωνή του Θεού. Και από αυτή την εσωτερική πληροφορία καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι αυτό που κάνει είναι ευάρεστο στο Θεό. Βέβαια, προϋποτίθεται ότι η συνείδησή του λειτουργεί σωστά και δεν είναι διαστραμμένη. Δεν έχει φτιάξει μια λανθασμένη συνείδηση. Δεν ζει σε ένα δικό του ψεύτικο κόσμο. Φτάνει η δική του πληροφορία ή χρειάζεται και η μαρτυρία των άλλων? Απαντάει ο Άγιος: μιλάω για έναν που έχει σωστή συνείδηση. Δεν μιλάω για έναν που έχει λανθασμένη συνείδηση. Η σωστή συνείδηση πληροφορεί τον άνθρωπο σωστά. Τότε ο άνθρωπος νιώθει σιγουριά, ελπίδα και λέει με ταπείνωση: δεν είμαι για τον παράδεισο. Είμαι για την κόλαση. Αλλά πιστεύω ότι η αγάπη και το έλεος του Θεού δεν θα με αφήσει. Το νιώθει αυτό γιατί αγωνίζεται. Δεν κάθεται χωρίς να κάνει τίποτε και αναπαύει το λογισμό του λέγοντας «Ο Θεός θα με σώσει». Κάνει ό,τι εξαρτάται από αυτό. Έχει το ταπεινό φρόνημα, αλλά ελπίζει και στο έλεος του Θεού. Και τότε αυτή η ελπίδα, όπως λέει και ο Βάσης Ακοσύρος, είναι σωστή ελπίδα. Όταν ο άνθρωπος κάνει ό,τι εξαρτάται από αυτόν, μετά μπορεί να ελπίζει στον Θεό και στο έλεος του Θεού. Όχι να μην κάνει κανείς κάτι και να λέει «Ελπίζω στον Θεό και θα με σώσει ο Θεός». Αυτό είναι δαιμονικό. Η συνείδηση, φοβερό, δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά, μεγαλύτερη κόλαση από το κάψιμο της συνειδήσεως. Δεν υπάρχει φοβερότερο και βασανιστικότερο σαράκι από το σαράκι της συνειδήσεως. Οι κολασμένοι θα υποφέρουν αιωνίως, λέει ο Άγιος Παΐσιος, γιατί θα τους βασανίζει η σκέψη πως έχασαν τα αγαθά του Παραδείσου για λίγα χρόνια επιγείου ζωής, αν και αυτά ήταν γεμάτα τύψεις και άγχος. Υποθέτεται ότι γλέτσαν τη ζωή τους εδώ, τουλάχιστον, αυτοί που ζουν κοσμικά, όμως ούτε αυτή τη ζωή, την κοσμική, τη χάρηκαν και τους γέμισε. Δεν τους γέμισε με χαρά, αλλά με τύψεις και με άγχος. Είναι ξεκάθαρα αυτά που λέει ο Άγιος και πολύ επιτυχημένα. Ο άνθρωπος ο κοσμικός έχει τύψεις, έχει έλεγχο συνείδησης και έχει και άγχος, αγωνία. Γιατί ακριβώς λείπει ο Χριστός που είναι η ειρήνη. Ο Χριστός στην ειρήνη μόνο. Τα πάθη τότε δεν θα ικανοποιούνται. Και αυτό θα είναι άλλο βάσανο, λέει ο Άγιος. Όταν ο άνθρωπος φύγει από αυτή τη ζωή, δεν έχει σώμα. Επιθυμίες και πάθη όμως θα έχει. Ό,τι έχει την ώρα του θανάτου θα τα έχει και μετά θάνατο. Σκεφτείτε έναν σαρκολάτρη που θα καίγεται από τις αρχικές επιθυμίες και δεν θα μπορεί να τις ικανοποιήσει, γιατί ακριβώς δεν θα έχει σώμα. Αυτό λέει εδώ ο Άγιος. Τα πάθη δεν θα ικανοποιούνται και αυτό θα είναι ένα επιπλέον βάσανο. Εκτός από τις τύψεις της συνείδησης που θα έχουν αυτοί που δεν έζησαν σωστά και το άγχος, την αγωνία, τα οποία θα τους συνοδέψουν και μετά θάνατο. Γέροντα, πώς μπορεί ο μοναχός να ζει πρακτικά το μαρτύριο της συνειδήσεως? Απαντάει ο Άγιος: το μαρτύριο της συνειδήσεως είναι για όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο για τον μοναχό. Οι μοναχοί έχουν επιπλέον και το γλυκό μαρτύριο της ασκήσεως. Κόβουν δηλαδή από την τροφή τους, από τον ύπνο τους, από την ξεκούρασή τους, κάνουν την κατά Θεόν άσκηση. Και αυτό, λέει ο Άγιος, είναι ένα γλυκό μαρτύριο.
Στην ουσία όμως, λέγει, δεν υπάρχει μαρτύριο συνειδήσεως για έναν που αγωνίζεται σωστά. Γιατί όσο πονάει κανείς πνευματικά, όσο πονάει δηλαδή είτε για τα χάλια του, είτε γιατί συμμετέχει στο πάθος του Κυρίου, τόσο ανταμείβεται με Θεία Παρηγοριά. Υποφέρει από τη συνείδησή του, μαρτυράει από τη συνείδησή του, αυτός που έχει ατακτοποιητή τη ζωή του, έτσι, που δεν ζει σωστά. Οπότε η συνείδησή του τον ταλαιπωρεί. Ένας που ζει σωστά όμως, δεν υποφέρει από τη συνείδησή του. Μπορεί να νιώθει πάρα πολύ το πάθος του Χριστού μας, να συμμετέχει στο πάθος του Χριστού μας. Μπορεί να πονάει για τα χάλια του, για την πρώην αμαρτωλή ζωή του, αλλά όμως έχει και πάρα πολύ Θεία Παρηγοριά. Ακόμα και αν έχει θλίψεις, λέει ο Άγιος, στενοχώριες κλπ, όταν έχει αναπαυμένη τη συνείδησή του, αισθάνεται μέσα του Θεία Παρηγοριά. Επομένως, θα πρέπει πολύ πολύ να προσέξουμε, να έχουμε σωστή συνείδηση, έτσι ώστε να πληροφορούμαστε και σωστά για τη ζωή μας, για την πορεία της ζωής μας, για τις πράξεις μας, για το τι κάναμε, αν ήταν σωστό ή τι έπρεπε να κάνουμε και δεν κάναμε. Μιλάμε και στο επόμενο κεφάλαιο για τη μελέτη του εαυτού μας. Μας είπε προηγουμένως ο Άγιος για τη μελέτη της συνειδήσεως. Μας είπε ότι η ψεύτικη συνείδηση, τα ψέματα, ο ψεύτικος κόσμος, στον οποίο μπαίνουμε πολλές φορές, δεν μας αναπαύει. Και ότι η σωστή συνείδηση πληροφορεί τον άνθρωπο σωστά για την κατάστασή του. Αν κανείς έχει σωστή συνείδηση λοιπόν και την παρακολουθεί, παρακολουθεί, θα λέγαμε, σωστά τον εαυτό του. Και εδώ επιπλέον συνεχίζει ο Άγιος και μας μιλάει για αυτό το θέμα, για την παρακολούθηση και τη γνώση του εαυτού μας. Η μελέτη του εαυτού μας λοιπόν. Λέει, στο στρατό, στις διαβιβάσεις, είχαμε δίκτυο παρακολουθήσεως και πίνακα αναγνωρίσεως. Παρακολουθούσαμε και καταλαβαίναμε ποιος σταθμός ήταν ξένος και ποιος δικός μας. Γιατί μερικές φορές έμπαιναν ενδιάμεσα και ξένοι σταθμοί. Έκαναν παρεμβολές, έτσι, συχνότητα του ασυρμάτου. Ο Άγιος ήταν ασυρματιστής στο στρατό. Έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να παρακολουθεί τους λογισμούς του και τις ενέργειές του για να βλέπει αν συμφωνούν με τις εντολές του Ευαγγελίου. Να πιάνει τα σφάλματά του και να αγωνίζεται να τα διορθώνει. Αυτό είναι το κριτήριο. Δυστυχώς έχει χαθεί το κριτήριο αυτό από πολλούς ανθρώπους. Και όταν τους λες ότι αυτό δεν πρέπει να το κάνεις, μα λέει, άμα το κάνω αυτό που μου λες, θα μείνω μόνος μου. Είναι κριτήριο αυτό για να κρίνεις αυτό που σου λέω? Ας μείνεις μόνος σου. Είπε ο Χριστός μας ότι είναι εντολή μου να μην μένετε μόνοι σας και να έχετε πάντα και κάποιον άλλο δίπλα σας. Δεν υπάρχει τέτοια εντολή. Υπάρχει όμως η εντολή που λέει να ντύνεσαι σεμνά, να αγαπάς όλους, να μην σκανδαλίζεις, να μην ακολουθείς δηλαδή τη μόρδα, το σειρμό που έχει φύγει τελείως από την ηθική και την ευπρέπεια. Αντί να εξετάσεις αν αυτό που σου λέω είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, μου λες ότι αυτό δεν συμφωνεί με αυτό που κάνουν οι πολλοί και θα με αφήσουν μόνο μου, μόνη μου. Καταλάβατε το λάθος κριτήριο. Αν λοιπόν κανείς θέλει να παρακολουθεί σωστά τον εαυτό του και να τον ρυθμίζει σωστά και τις πράξεις του, θα πρέπει να έχει ένα κριτήριο. Το τι λέει ο Λόγος του Θεού, ο Νόμος του Θεού, και όχι τι λέει ο κόσμος. Τι κάνουν οι πολλοί, ή τι λένε οι πολλοί, ή και όλοι ενδεχομένως. Μπορεί κάποια στιγμή και όλοι να πλανηθούν. Έλεγε ο Άγιος Αντώνιος ότι θα έρθει μια εποχή που όλοι, λέει, θα τρελαθούν. Και αν υπάρχει ένας που δεν είναι τρελός και κάνει το σωστό, οι άλλοι όλοι θα του λένε τρελάθηκες. Μην είσαι με τα καλά σου. Τι είναι αυτό που κάνεις? Βλέπεις κανέναν άλλον το κάνει αυτό? Ακριβώς αυτή είναι η εποχή μας σήμερα. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να παρακολουθεί τους λογισμούς του,
όχι μόνο τις ενέργειές του, τις πράξεις του, αλλά και τους λογισμούς του, για να βλέπει αν συμφωνούν με τις εντολές του Ευαγγελίου. Γιατί ο Χριστός μας διορθώνει και τον εσωτερικό άνθρωπο. Γιατί όταν λέει, ας πούμε, δεν πρέπει ο άνθρωπος να βλέπει πονηρά, διορθώνει και τις επιθυμίες. Να μην βλέπεις με πονηρό βλέμμα. Να μην έχεις μέσα σου δηλαδή φιλιδονία. Να μην έχεις λογισμούς φιλιδονίας, οι οποίοι μετά χρησιμοποιούν τα μάτια σαν χέρια για να αρπάξουν αυτό το αντικείμενο της ειδονής. Αν αφήνει ένα σφάλμα του, λέει ο Άγιος, να περνά απαρατήρητο ο άνθρωπος ή όταν του λέει ο άλλος κάποιο λάτωμά του, δεν κάθεται να το σκεφτεί, αν δεν κάθεται να το σκεφτεί, δεν μπορεί να προκόψει πνευματικά. Γιατί ο Θεός μας αγαπάει. Και όταν κάνουμε ένα λάθος, ως πατέρας, φιλόστοργος, που δεν παραλείπει ποτέ το καθήκον του, θα λέγαμε, το πατρικό, μας διορθώνει. Είτε με έναν έλεγχο της συνειδήσεως, εσωτερικό, είτε μέσω κάποιου άλλου ανθρώπου. Θα μας στείλει έναν άλλο άνθρωπο, μια άλλη φωνή, που θα μας πει, τι κάνεις τώρα. Όπως έστειλε στον προφήτη Δαβίδ, τον Νάθαν και τον ήλεξε. Και ήταν άνθρωπος ταπεινός ο Δαβίδ και δέχθηκε τον έλεγχο. Και έτσι μετανόησε πικρά για το διπλό του αμάρτημα, της μοιχείας και του φόνου. Αν όμως δεν δίνει προσοχή ο άνθρωπος αυτά που του λέει η συνείδησή του ή ο άλλος άνθρωπος που τον στέλνει ο Θεός, φυσικά και δεν μπορεί να προκόψει πνευματικά ούτε να καθαριστεί από τα πάθη του. Η μελέτη του εαυτού μας, λέει ο Άγιος, είναι η πιο ωφέλιμη από όλες τις μελέτες. Λέμε να κάνουμε πνευματική μελέτη. Και είναι σωστό, πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα. Να διαβάζουμε έστω 5 γραμμούλες, έστω ένα εδάφιο, έστω μία ενότητα πιο καλά από την Καινή Διαθήκη. Τα κεφάλαια τα έχουν χωρίσει οι σύγχρονες εκδόσεις σε κάποια υποκεφάλαια, τα οποία έχουν και έναν τίτλο με παχιά μαύρα γράμματα. Λοιπόν, τουλάχιστον μία ενότητα καθημερινά πρέπει ο Χριστιανός να διαβάζει, αν όχι ένα κεφάλαιο από την Καινή Διαθήκη. Και την επόμενη μέρα, την επόμενη ενότητα κλπ. Είναι πολύ ωφέλιμη η πνευματική μελέτη και των Αγίων Πατέρων. Μετά την Αγία Γραφή να διαβάζουμε και ένα τμήμα από τους Άγιους Πατέρες. Αλλά ακόμα πιο ωφέλιμο είναι να μελετά κανείς τον εαυτό του. Τα λάθη του, τα βάθη του, τις εκδηλώσεις του, το πώς πέρασε την ημέρα του, να το μελετά το βράδυ. Το τι έκανε και δεν έπρεπε να το κάνει. Το τι έπρεπε να κάνει και δεν το έκανε. Τα αμαρτήματα της ελλείψεως. Μπορεί κανείς να μελετάει πολλά βιβλία, λέει ο Άγιος, αλλά αν δεν παρακολουθεί τον εαυτό του, όλα όσα διαβάζει πάνε χαμένα. Ενώ αν παρακολουθεί τον εαυτό του και λίγο να μελετάει, πολύ ωφελείται. Τότε η συμπεριφορά του γίνεται λεπτή σε όλες τις εκδηλώσεις. Αλλιώς κάνει χοντρά σφάλματα και δεν το καταλαβαίνει. Όταν κανείς παρακολουθεί τον εαυτό του και τον διορθώνει συνεχώς, παρακολουθεί και αυτά που του λέγονται, δεν τα απορρίπτει, όσο και αν του φαίνονται πικρά ή άδικα. Τα εξετάζει, μήπως έχουν δίκιο οι άλλοι. Ή έστω λίγο δίκιο, αν όχι ολόκληρο το δίκιο ή πολύ δίκιο, μήπως έχουν λίγο δίκιο, μήπως έφτιαξα κι εγώ κάτι, σε κάτι. Και έχουν δίκιο να λένε αυτό που λένε για μένα. Παρατηρώ, λέει ο Άγιος, εκεί στο καλύβι. Με βλέπουν να κουβαλώ τα κούτσουρα. Έτσι, ο Άγιος είχε στο καλύβι του, στην Παναγούδα, το γενέσιο της Θεοτόκουνη Παναγούδα, δεχότανε τους επισκέπτες, εκτός από τους χειμερινούς μήνες, στην αυλή. Και εκεί χρησιμοποιούσε για καθίσματα κούτσουρα, τα οποία τα μετακινούσε ανάλογα με τις περιστάσεις. Που βόλευε να καθίσουν, που ήταν ίσιο το μέρος, που είχε ίσιο, καταλαβαίνουμε. Ανάλογα με το πόσοι ήταν οι επισκέπτες κλπ.
Με βλέπαν λοιπόν, λέει, οι επισκέπτες να κουβαλάω τα κούτσερα πέρα από την άλλη άκρη για να καθίσουν. Και όταν σηκώνονται να φύγουν, δεν σκέφτονται ποιος θα τα πάει στη θέση τους, αφού είδαν προηγουμένως τον γέροντα να τα κουβαλάει από μακριά. Άρα εκείνη η θέση τους. Ή βλέπουν ότι φέρνουν ένα κούτσερο και δεν έχει άλλα για να καθίσουν και περιμένουν να τους τα κουβαλήσω εγώ. Αν σκέφτονταν λίγο θα έλεγαν, καλά, είμαστε 5-6 άνθρωποι, θα κουβαλήσει μόνος του τόσα κούτσουρα από την άλλη μεριά και τάκ-τάκ θα πήγαιναν να τα φέρω. Αλλά βλέπετε, όταν ο άνθρωπος δεν προσέχει τον εαυτό του, δεν παρακολουθεί τον εαυτό του και ο εγκέφαλος, θα λέγαμε, και η σκέψη τεμπελιάζει ή μπορεί και να μην λειτουργεί σωστά η συνείδηση ή να τους λέει τι πρέπει να κάνουν και αυτοί να μην δίνουν σημασία. Καπακόμουν τη συνείδησή τους. Η γέροντα με ρώτησε μια μικρή αδελφή. Ο γέροντας όταν ήταν αρχάριος μοναχός δεν είχε πτώσεις στον αγώνα του. Δεν του περνούσε κανένας αριστερός λογισμός. Δεν έπεφτε στην κατάκριση. Και τι απάντησε ο Άγιος τώρα. Βλέπετε, ζητάμε να μάθουμε και τα προσωπικά του Αγίου. Εγώ όταν συνέβαινε κάτι στον εαυτό μου, έλεγε ο Άγιος ή είπε ο Άγιος, ή μου έλεγα μια κουβέντα, δεν τα περνούσα αφορολόγητα. Τι σημαίνει γέροντα αφορολόγητα? Το να περνάει κανείς τα σφάλματά του με αδιαφορία. Να μην τα εξετάζει δηλαδή. Να μην τα αφορολογεί. Να μην κερδίζει έστω λίγο από αυτά που του συμβαίνουν, από αυτά που έκανε ή από αυτά που του κατηγορούν οι άλλοι ότι έκανε. Όταν περνάει κανείς τα σφάλματά του με διαφορία, τότε, λέει ο Άγιος, το περνάει φορολόγητο. Δηλαδή, δεν τον αγγίζουν. Περνάνε απ' έξω. Όπως η γη όταν σκληρυνθεί, όση βροχή και να πέσει, δεν ρουφάει νερό μέσα της. Ένα τέτοιο πράγμα συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Που ο άνθρωπος δηλαδή αδιαφορεί για την ψυχή του, για τον εαυτό του. Σκληραίνει το χωράφι της καρδιάς από την αδιαφορία και ό,τι και αν του πούν, ό,τι και αν συμβεί, δεν τον αγγίζει. Για να αισθανθεί την ενοχή του και να μετανοήσει. Εγώ, αν έλεγε λόγου χάρη κάποιος ότι είμαι υποκριτής, δεν έλεγα κακό χρόνο να έχει αυτό που το είπε, έτσι, που είναι και κατάρα και δεν πρέπει να το λέμε ποτέ αυτό. Αλλά έψαχνα να βρω τι ήταν αυτό που τον ανάγκασε να πει αυτή την κουβέντα. Τι την είπε τυχαία. Μπορεί να παρεξήγησε κάτι. Ή μπορεί να είδε κάτι που εγώ δεν το έχω δει. Για να το εξετάσω. Κάτι συμβαίνει, έλεγα. Δεν φταίει ο άλλος. Κάτι δεν πρόσεξα, κάποια αφορμή έδωσα και παρεξήγησε τη συμπεριφορά μου. Δεν μπορείς τα καλά καθούμε να το είπε αυτό. Αν πρόσεχα και είχα κινηθεί με σύνεση, δεν θα με παρεξηγούσε. Τον έβλαψα τον άλλο και θα δώσω λόγο στον Θεό. Βλέπετε που κατέληγε ο λογισμός του Αγίου. Ότι εγώ φταίω, κάτι έκανα και δεν το κατάλαβα. Και έκανα ζημιά και στον αδερφό μου, που έφτασε να πει ότι είμαι υποκριτής. Και προσπαθούσα αμέσως να βρω το σφάλμα μου και να το διορθώσω. Δεν εξέταζα δηλαδή το πώς το είπε ο άλλος, αν το είπε από ζήλια, από φθόνο, ή αν το άκουσε από άλλον και το κατάλαβε αλλιώς. Δεν με απασχολούσε αυτό. Το υπόβαθρο δηλαδή του ανθρώπου που με κατηγορεί. Και τώρα, σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι κάνω, λέει ο Άγιος. Αν μου πει λόγου χάρη κάποιος μια κουβέντα, ούτε κοιμάμαι. Και αν είναι έτσι όπως τα λέει εκείνος, θα στενοχωρηθώ και θα κοιτάξω να διορθωθώ. Και αν δεν είναι έτσι, πάλι θα στενοχωρηθώ, γιατί σκέφτομαι ότι εγώ έφταξα σε κάτι. Κάπου δεν πρόσεξα και τον σκανδάλισα. Δεν ρίχνω το βάρος στον άλλον. Εξετάζω πώς θα κρίνει ο Θεός αυτό που έκανα, όχι πώς θα με δουν οι άνθρωποι.
Αν δεν εξετάζει ο άνθρωπος έτσι τα πράγματα, δεν ωφελείται από τίποτε. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε για κάποιον, αυτός έχει χάσει τον έλεγχο. Ξέρετε πότε χάνει τον έλεγχο? Όταν δεν παρακολουθεί ο άνθρωπος τον εαυτό του. Και όταν κάποιος πάσχει στο μυαλό και δεν ελέγχει τον εαυτό του, έχει ελαφρυντικά. Αλλά ένας που έχει μυαλό και δεν ελέγχει τις πράξεις του, επειδή δεν παρακολουθεί τον εαυτό του, αυτός δεν έχει ελαφρυντικά. Βλέπετε πόσο ωραία τα λέει ο Άγιος. Οπότε έχουμε πολλά να ωφεληθούμε και από τις πτώσεις μας και από τις αμαρτίες ακόμα, οι οποίες, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, είναι κοπριά, η οποία μπορεί να πέσει στο δέντρο της μετάνοιάς μας και να το ζωογονήσει και να το μεγαλώσει και να το κάνει να καρποφορήσει πλούσια καρποφορία το δέντρο της μετάνοιας. Επομένως και αυτοί που έχουν πολλές αμαρτίες δεν πρέπει να λυπούνται ιδιαίτερα, πρέπει να στενοχωρούνται, πρέπει να μετανοούν και να κλαίνε, αλλά δεν πρέπει να απελπίζονται. Αντίθετα, θα λέγαμε, έχουν και ένα ατού σε σχέση με τους ανθρώπους που δεν έχουν κάνει σοβαρές αμαρτίες, διότι οι πολλές και μεγάλες αμαρτίες είναι και πολύ και καλή κοπριά στο δέντρο αυτό της μετανοίας, το οποίο όταν δεχθεί αυτή την κοπριά αυξάνεται πάρα πολύ και βγάζει πλούσιους καρπούς. Βλέπουμε τον Δελώνη που δεν είχε κανένα καλό και όμως κατέβηκε δικαιωμένος. Βλέπουμε τον Φαρισαίο που είχε πολλούς καρπούς πνευματικούς, αλλά κατέβηκε κατακεκριμένος, διότι είχε υπερηφάνεια, γιατί δεν είχε ταπεινή γνώση του εαυτού του, δεν γνώριζε τον εαυτό του, νόμιζε ότι είναι καλός, ότι είναι δίκαιος. Δεν είχε αυτογνωσία, γιατί δεν μελετούσε σωστά τον εαυτό του και δεν έβγαζε σωστά συμπεράσματα από τις πτώσεις του, που μπορεί να ήταν μικρές, αλλά ήταν πάλι πτώσεις. Εξάλλου και η παραμικρή αμαρτία, όταν μένει αμετανοήτη, γίνεται θανάσιμη αμαρτία. Όταν εξετάζετε τον εαυτό σας, λέει ο Άγιος, πολύ βοηθάει να παίρνετε μερικές φορές τη ζωή σας με τη σειρά από την παιδική ηλικία, για να βλέπετε πού βρισκόσασταν, πού βρίσκεστε και πού έπρεπε να βρίσκεστε. Έτσι, έχω ζήσει μέχρι τώρα 60 χρόνια ζωής. Τι έκανα για να θυμηθώ τον εαυτό μου στα 20, στα 25, στα 30. Πώς ήμουν τότε πνευματικά, πώς είμαι τώρα. Είμαι το ίδιο, δεν θα έπρεπε να είμαι το ίδιο, θα έπρεπε να έχω προχωρήσει. Είμαι χειρότερος, αυτό είναι πια πτώση και κατάκριμα. Είμαι καλύτερος, ευλογητός ο Θεός, αλλά θα μπορούσα να είμαι και πιο καλός. Οπότε πάλι μετανοώ. Λέει λοιπόν ο Άγιος, αν δεν συγκρίνετε το παρελθόν με το παρόν, δεν καταλαβαίνετε ότι μπορεί μεν να είστε κάπως σε καλή κατάσταση, αλλά βρίσκεστε εκεί που έπρεπε, αλλά δεν βρίσκεστε εκεί που έπρεπε να βρίσκεστε. Και στενοχωρείτε το Θεό. Όταν είναι κανείς νέος και βρίσκεται σε μια κατάσταση όχι πολύ καλή, δικαιολογείται. Αλλά όταν μεγαλώσει, αν παραμένει στην ίδια κατάσταση ή έχει διορθωθεί λίγο, δεν δικαιολογείται. Έτσι θα πρέπει να διορθωθεί κατά αναλογία και το χρόνο που εργάζεται τα πνευματικά, τον πνευματικό αγώνα. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο οριμάζει ο άνθρωπος πνευματικά. Και αν αξιοποιήσει την πείρα από το παρελθόν, προχωρεί πιο σταθερά και πιο ταπεινά. Πολλές φορές και τα ανεβοκατεβάσματα στον αγώνα βοηθούν για μια θετική και σταθερή πνευματική πορεία προς τα άνω. Το μικρό παιδί, όταν αρχίσει να περπατάει, επόμενο είναι να πάρει και καμιά κουτρουβάλα από τη σκάλα, να χτυπήσει και το κεφάλι στην κουπαστή, να ανεβεί και στην καρέκλα και να πέσει. Δεν καταλαβαίνει ότι αν ανεβεί στην καρέκλα και πατήσει στην άκρη θα του πάρει. Όσο όμως μεγαλώνει, αποκτάει πείρα, οριμάζει και αρχίζει να προσέχει. Την άλλη φορά σκέφτεται, ανέβηκα εκεί πέρα και του μπάνισα, δεν θα ανέβω τώρα. Διδάσκεται δηλαδή από την πείρα του το παιδάκι. Έτσι και εμείς θα πρέπει να διδασκόμαστε από την πνευματική πείρα, από τις πτώσεις μας.
Στον αγώνα μας, όταν όλα τα παρακολουθούμε και τα αξιοποιούμε για το καλό, λέει ο Άγιος, αποκτούμε πείρα και αν τη χρησιμοποιούμε, πολύ μας βοηθάει. Και έτσι ο άνθρωπος γίνεται σοφός πνευματικά, μελετώντας τον εαυτό του και τη ζωή του. Θυμάμαι στο σπίτι στην Κόνιτσα, είχαμε 6 άλογα, μεγάλα και μικρά. Μια μέρα που τα περνούσα από ένα γεφυράκι φτιαγμένο με κορμούς δέντρων και σανίδια, ένας σαπισμένος κορμός υποχώρησε και το πόδι του πιο μικρού αλόγου, που ήταν 4 χρόνων, πιάστηκε ανάμεσα στα ξύλα. Από τότε, αν και έφτιαξα μεγαλύτερο το γεφυράκι και έβαλα γερά ξύλα, εν τούτης, όταν φθάναμε εκεί, το αλογάκι αντιστεκόταν. Κουνούσε το κεφάλι, πέρα δόθε. Και ή έσπαζε το καπίστρι και έφευγε, ή έδινε μια και πηδούσε απέναντι. Αν το άλογο των 4 χρόνων, που είναι άλογο, χρησιμοποίησε την πείρα και δεν ξαναπάτησε το πόδι του στο γεφύρι, πόσο μάλλον ο άνθρωπος πρέπει να χρησιμοποιεί την πείρα από τις τόσες του. Βλέπετε πώς και η άλογη φύση μας διδάσκει να μελετούμε τον εαυτό μας, τη ζωή μας και να βγάζουμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον. Να εντοπίζουμε και να χτυπάμε τον εχθρό. Να κλείσουμε με αυτό, λέει ο Άγιος. Γέροντα, δεν έχω αγαπήσει την ταπείνωση, τη θυσία, το να δέχομαι την αδικία. Και απαντάει ο Άγιος. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Εγώ δεν ανησυχώ, γιατί βλέπω ότι έχει μπει μέσα σου η καλή ανησυχία. Γρήγορα θα απαλλαγείς από τα πάθη, γιατί έχεις αρχίσει να πιάνεις τον εαυτό σου. Δηλαδή, να παρακολουθείς τον εαυτό σου και να αντιλαμβάνεσαι τις πτώσεις του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι ο άνθρωπος βλέπει τα λάθη του. Πολλοί άνθρωποι που ζουν κοσμικά δεν βλέπουν λάθη στον εαυτό τους. Γι' αυτό και σου λέει, τι να πάω να ξεμορφωθώ, αφού δεν έχω κάνει κάτι. Ή αν τους πάνε με το ζόρι, πάνε εκεί και δεν λένε τίποτε. Δεν έχουν να πω κάτι, πάτερ, λέει, είμαι καλός άνθρωπος. Αν θες να με ρωτήσεις εσύ τίποτα. Μετά βέβαια, αν έχει καλή διάθεση και ο πνευματικός, ας πούμε, τον αρχίσει και τον ρωτάει διάφορα πράγματα, καταλαβαίνει ότι έχει πάρα πολλά πράγματα να πει αυτός και να εξομολογηθεί και να μετανοήσει για πάρα πολλά πράγματα. Όποιος πιάνει λοιπόν τον εαυτό του, που αυτό είναι που βοηθάει περισσότερο από κάθε άλλον αγώνα, το να πιάνει κανείς τα λάθη του. Αφήνει τον παλαιό εαυτό του, όποιος πιάνει τον εαυτό του, και μπαίνει σε σωστό πνευματικό δρόμο. Αλλιώς προχωράει σε έναν δρόμο δικό του, φανταστικό, που το νομίζει σωστό. Ο παλαιός εαυτός μας κλέβει ό,τι κάνει ο καινούριος. Όταν μάθουμε να τον πιάνουμε, τον παλαιό εαυτό μας, πιάνουμε όλους τους κλέφτες που μας κλέβουν, ό,τι καλό μας δίνει ο Θεός και μας μένει ο πνευματικός πλούτος. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει ο Άγιος, ότι ο παλαιός άνθρωπος, ο παλαιός εαυτός μας, κλέβει ό,τι κάνει ο καινούριος εαυτός μας. Έρχεται η καινοδοξία και σου βάζει περηφάνεια. Σου βάζει την επιθυμία να γίνει γνωστό αυτό που έκανες και στους άλλους. Και έτσι να χάσεις το μισθό σου από το Θεό. Όταν το συλλάβεις όμως τον εχθρό, την καινοδοξία, τότε αληθινά προκόβεις. Γέροντα, όταν λυπηθώ πολύ για ένα σφάλμα μου, λόγω χάρη, γιατί μίλησα άσχημα σε μια αδελφή, αυτό με βοηθάει. Βοηθάει. Αλλά να προσέξεις, να μην ξεπεράσεις και τα όρια. Να λυπηθείς, αλλά και να χαρείς κιόλας, γιατί σου δόθηκε η ευκαιρία να εκδηλωθεί η αρρώστια σου και να τη θεραπεύσεις. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Υπάρχει ο κρυφός καρκίνος. Και όταν ο άνθρωπος έτσι αντιληφθεί ότι έχει καρκίνο, αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Γιατί μπορεί να τον προλάβει σε πρώιμο στάδιο και να θεραπευτεί.
Και στα πνευματικά το ίδιο. Αν ο άνθρωπος αντιληφθεί τα κρυμμένα πάθη του, έτσι μπορεί μετά να προχωρήσει και στη θεραπεία. Με τη χάρη του Θεού. Να λυπηθείς λοιπόν, λέει ο Άγιος, αλλά και να χαρείς κιόλας, γιατί σου δόθηκε ευκαιρία να εκδηλωθεί η αρρώστια σου και να τη θεραπεύσεις. Πώς εκδηλώνεται η αρρώστια μας η πνευματική? Μέσω των άλλων ανθρώπων. Έρχεται κάποιος και σε αδικεί, σε βρίζει, σε συκοφαντεί και δημόσια. Εκεί πας εσύ να θυμώσεις, πας να βγιστείς, ενδεχομένως πας να ανταποδώσεις τα ίδια. Αυτό τι είναι? Είναι η φανέρωση του κρυμμένου πάθους που έχεις μέσα σου, του εγωισμού, της περηφάνειας. Τι θα πρέπει τώρα να απελπιστείς που έχεις τέτοια θηρία μέσα σου, ίσα ίσα να χαρίζεις που τα εντόπισες, που τα έχεις τόσο καιρό και δεν τα έχεις εντοπίσει. Να λυπηθείς λοιπόν, αλλά να χαρείς κιόλας, γιατί σου δόθηκε ευκαιρία να εκδηλωθεί η αρρώστια σου και να τη θεραπεύσεις. Να σκεφτείς. Για να μιλήσω άσχημα και να φερθώ έτσι, κάποιο πάθος υπήρχε μέσα μου και δόθηκε αυτή η ευκαιρία να βγει για να το δω και να το διορθώσω. Θα ζητήσεις φυσικά και συγχώρεση από την αδελφή. Οι πτώσεις σε βοηθούν να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Βγαίνουν όλα στην επιφάνεια και σιγά σιγά γίνεται καλή εργασία. Βλέπεις και οι γιατροί μερικές φορές δίνουν στους αρρώστους διάφορες ουσίες για να εκδηλωθούν τα συμπτώματα της αρρώστιας και να κάνουν καλή διάγνωση. Δίνουν παραδείγματος χάρη ζάχαρη και κάνουν μετά εξέταση αίματος για να δουν αν ανεβεί το ζάχαρο. Στον πνευματικό αγώνα χρειάζεται να επισημαίνουμε τα δύνατα σημεία του χαρακτήρα μας, τα ελαττώματά μας και ύστερα να προσπαθούμε να χτυπάμε εκεί, στις αδυναμίες μας. Και στον πόλεμο, όταν κάνουμε αναγνώριση μιας περιοχής, επισημαίνουμε τα σημεία όπου είναι ο εχθρός ή από όπου μπορεί να χτυπήσει και έχουμε το νου μας εκεί. Γιατί όταν ξέρεις σε ποια συγκεκριμένα σημεία βρίσκεται ο εχθρός, κινείσαι με σιγουριά. Βάζεις το χάρτη κάτω και λες, ο εχθρός είναι εδώ και εδώ. Εμείς πρέπει να προλάβουμε να πιάσουμε εκείνα και εκείνα τα σημεία. Από εκεί θα ζητήσουμε ενίσχυση, εδώ χρειάζονται αυτά τα όπλα κλπ. Μπορείς δηλαδή να καταστρώσεις ένα σχέδιο. Αλλά για να μάθεις πού βρίσκει το εχθρός, πρέπει να ανησυχείς και να ερευνάς. Δεν μπορείς να κοιμάσαι. Ο άνθρωπος λοιπόν ο πνευματικός είναι σαν τον επίσκοπο σε μία μητρόπολη, ο οποίος πρέπει να είναι πάνω στη σκοπιά και να παρακολουθεί και να ελέγχει τα πάντα από ψηλά και μάλιστα να ελέγχει τους ιερείς, τους διακόνους, τους μοναχούς που έχει στην Μητρόπολη, τους ψάλτες, τους νεοκόρους και μετά και όλο το πίμνιο. Γι' αυτό και λέγεται επίσκοπος. Αλλά και ο κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι επίσκοπος του εαυτού του. Να κάθεται στη σκοπιά του νοός, της ψυχής του και να παρακολουθεί λογισμούς, αισθήσεις, πράξεις, τα πάντα. Και να παρακολουθείς και τις αδυναμίες σου, τα πάθη σου, τον εχθρό, τον εσωτερικό εχθρό μάλιστα. Όχι μόνο τους δαίμονες και τις δαιμονικές ενέργειες και τους ανθρώπους που υπόκεινται σε αυτές τις ενέργειες και σε επηρεάζουν ή πάνε να σε επηρεάζουν, αλλά και τον εχθρό που έχεις μέσα σου, τα πάθη σου δηλαδή. Και να καταστρώσεις σχέδιο καταστροφής του εχθρού. Γέροντα, είναι καλύτερα να βρίσκει κανείς μόνος του τα ελαττώματά του ή να του τα λένε οι άλλοι? Απάντηση. Καλό είναι να ψάχνει να τα βρίσκει μόνος του. Αλλά και όταν του τα λένε, να μην αντιδρά. Να το δέχεται με χαρά. Γιατί μπορεί να νομίζει ότι βλέπει τον εαυτό του, αλλά να το βλέπει όπως θα ήθελε να είναι και όχι όπως είναι στην πραγματικότητα. Εξειδανικεύουμε τον εαυτό μας και νομίζουμε ότι πάμε καλά και ότι είμαστε καλοί. Γέροντα, οι άλλοι τον βλέπουν καλύτερα τον εαυτό μου? Μόνος του κανείς μπορεί, αν θέλει, να δει καλύτερα τον εαυτό του. Βλέπετε τι λέει ο Άγιος.
καλύτερα από τους άλλους βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας. Γιατί τον έχουμε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο και μπορούμε, αν θέλουμε, να τον παρατηρούμε. Μπορεί να εντοπίσει καλύτερα μια αντίδραση του, ένα σφάλμα του κλπ. Και να βρει από ποια αιτία προήλθε. Ενώ ο άλλος βγάζει συμπεράσματα από υποθέσεις που κάνει. Κάνει μια υπόθεση και προσπαθεί να την επαληθεύσει. Ενώ ο άνθρωπος που παρακολουθεί τον εαυτό του βασίζεται πάνω σε δεδομένα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Μπορεί, γέροντα, να προσπαθεί κανείς να δει τον εαυτό του όπως είναι και να μην τον βλέπει? Ναι. Αν μέσα στην προσπάθειά του αυτή υπάρχει περηφάνεια, δεν μπορεί να δει τον πραγματικό του εαυτό, λέει ο Άγιος. Οπότε, να και εδώ που χρειάζεται η ταπείνωση για να βάλουμε διάγνωση, όπως λέμε, να δούμε τις ασθένειές μας, τις πνευματικές, τα πάθη μας και να καταστρώσουμε το σχέδιο για τη θεραπεία από τα πάθη αυτά. Ας αγωνιστούμε λοιπόν, παρακολουθώντας τον εαυτό μας, φωτίζοντας τη συνείδησή μας, μη καλύπτοντας, μη καπακώνοντας, όπως λέει ο Άγιος, τη συνείδησή μας, μη φτιάχνοντας μία λανθασμένη συνείδηση, αλλά φωτίζοντας τη συνείδησή μας και πληροφορώντας την και λεπτύνοντας την με τη μελέτη του Λόγου του Θεού και με το να αφουγκραζόμαστε αυτά που λέει και να τα εφαρμόζουμε, τότε θα έχουμε έτσι πάρα πολύ, θα έχουμε προχωρήσει στον πνευματικό αγώνα ή θα έχουμε τις προϋποθέσεις να προχωρήσουμε πιο σωστά για να αξιωθούμε και τις Βασιλείες του Θεού. Το δε θεμοδόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου. Ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αγία Θεέ, ευχαριστώ.